Κύριε Καστανίδη, χρόνια πολλά. Να το πω έτσι, είναι ιστορική ημέρα. Σήμερα είναι σημαντική η επέτειος, η τρίτη του Σεπτέμβρη. Έχει σηματοδοτήσει όχι μία, παραπάνω από μία εποχές. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά κι εσείς. Λοιπόν, κύριε Κίρτσο, τα έχουμε κάνει σωστά όλα σε επίπεδο κινήσεων προκειμένου να αναχαιτήσουμε τον κύριο Ερντογάν? Και το ρωτώ αυτό γιατί εδώ αντί να πηγαίνουμε σε αποκλιμάκωση, πηγαίνουμε κάθε μέρα ένα βήμα πιο κοντά στην αναμέτρηση. Όταν απαντώντας όλες αυτές τις πρωτοβουλίες, τις αποκαλύψεις, τα δημοσιεύματα, τις δηλώσεις, τα τηλεφωνήματα, ο Ερντογάν στέλνει το όρους θέλης ανάμεσα στο Καστελόριζο και την Κάρπαθο και γίνει ζήτημα επέμβαση στο Καστελόριζο, νομίζω ότι απέχουμε αρκετά πια από την αποκλιμάκωση. Δίκιο έχετε, γιατί η αποκλιμάκωση χρειάζεται δύο. Επομένως, αν ο Ερντογάν επενδύει στην κλιμάκωση, δεν μπορούμε να επιτύχουμε εύκολα και γρήγορα την αποκλιμάκωση. Θεωρώ όμως ότι σε επίπεδο στρατηγικής και τακτικών ελιγμών πηγαίνουμε καλά και έχουμε συγκεκριμένα κέρδη. Δηλαδή, γιατί πηγαίνουμε καλά? Πρώτον, δημιουργείται μια δυναμική ώστε η διαφορά αυτή να εμφανίζεται, να γίνει ευρωτουρκική, να μην μείνει διμερής, αλλά να γίνει ευρωτουρκική. Όπως πολύ σωστά επισημαίνετε, έχουμε απόσταση να καλύψουμε σε αυτό το ζήτημα, γιατί οι Ευρωπαίοι εταίροι πολλές φορές, ή ορισμένοι από αυτούς τουλάχιστον, δεν είναι σαφείς και δεν υπάρχει και κοινή εξωτερική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά είναι φανερό ότι πηγαίνουμε καλά, δηλαδή κερδίζουμε βήμα-βήμα και πηγαίνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και τη Γερμανία που είναι ιδιαίτερα διστακτική γιατί έχει προνομιακές σχέσεις με την Τουρκία, πιο κοντά στις ελληνικές θέσεις. Αν προσθέσουμε σε αυτό και ορισμένα λάθη που κατά την άποψή μου κάνει ο Ερντογάν, για παράδειγμα ανεβάζει συνεχώς τους τόνους σε βάρος της Γαλλίας και του Μακρόν, επομένως δημιουργεί μια εσωτερική δυναμική στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αυστηρή απάντηση στην Τουρκία και στα μέτρα της ελληνικής διπλωματίας, βλέπουμε ότι αντέχουμε στη δοκιμασία και αυτό κερδίζουμε. Αυτό είναι στο διπλωματικό πεδίο όμως, κύριε Κίρτσο. Ερντογάν φαίνεται ότι έχει απασφαλίσει. Είδατε και το δημοσίευμα της Die Welt. Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ένα ατύχημα ή αν θέλετε μια τέτοια πρόκληση, πολεμική πρόκληση από τον Ερντογάν, και εκεί έχει σημασία το αν θα έχουμε τους Ευρωπαίους δίπλα μας ή αν θα είμαστε μόνοι μας, όπως έχει ναι, υποθεί κατά καιρούς. Όπως πολύ σωστά επισημαίνετε, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το σενάριο του θερμού επεισοδίου. Στο θερμό επεισόδιο θα πρέπει να σταθούμε στα πόδια μας μόνοι μας. Δεν υπάρχει κάποιος να τρέξει να μας λύσει το πρόβλημα. Θα έρθει η διπλωματία μετά το ενδεχόμενο επεισόδιο. Μετά τις κανονιές, αν πέσουμε. Επομένως, είναι ένα σενάριο δυσάρεστο, αλλά είμαι σίγουρος ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει προετοιμαστεί και γι' αυτό. Και παίρνει και ένα ακόμα θέμα, κύριε Κίρτσο. Αν στην προσπάθειά μας να αναχαιτήσουμε τον κύριο Ερντογάν, μπαίνουμε στο παιχνίδι του ανταγωνισμού, του εξοπλιστικού ανταγωνισμού, θυσιάζοντας κοινωνικές παροχές που καθίστανται αναγκαίες εξαιτίας της υγειονομικής και της οικονομικής κρίσης. Ναι. Καταρχήν θέλω να πω ότι κακώς προετοιμάζονται για το καρναβάλι στην Πάτρα. Η εκτίμηση δική μου είναι ότι η πανδημία θα διαρκέσει. Και αυτή η εκτίμηση έχει μεγάλη σημασία για την οικονομία. Δηλαδή από τη στιγμή που δεν αφήσει, για να πάμε στην ανάκαμψη την οποία όλοι χρειαζόμαστε μετά από 10 χρόνια κρίσης και κλιμάκωση της κρίσης λόγω πανδημίας, πρέπει να αφήσουμε οριστικά πίσω μας την πανδημία. Το τουριστικό καλοκαίρι και γενικά η εξελίξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνουν ότι δεν μπορεί να υπάρξει οικονομική ανάκαμψη οργανωμένη και δυναμική με την πανδημία να προσδιορίζει τους κανόνες της καθημερινότητας. Επομένως, άρα έρχονται και θυσίες, λέτε. Έρχεται δίκαιο με την έννοια ότι έχουμε μεγάλα ελλείμματα δημοσιονομικό. Ναι. Αποκτήσαμε και έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, γιατί έπεσαν δραματικά από τα 19 στα 4 δισεκατομμύρια τα έσοδα από τον τουρισμό. Σήμερα νομίζω βγαίνουν τα στοιχεία για το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν του δευτέρου τριμήνου και θα δείξουν, από ό,τι διαβάζω στον οικονομικό τύπο, μια πτώση 15-16%, με την Ισπανία και την Ιταλία να είναι ανάλογα στο 17% και στο 20%.
Επομένως, όλα είναι πολύ δύσκολα και αν προσθέσουμε σε αυτά την κούρσα των εξοπλισμών, στην οποία από ό,τι φαίνεται θα μπούμε, η κατάσταση θα γίνει ακόμη δυσκολότερη. Μάλιστα. Το παρήγορο είναι ότι επειδή έχει μεγάλη αξιοπιστία ο Μητσοτάκης και η Μάλιστα. κυβέρνηση, δανειζόμαστε σε ιστορικά χαμηλά. Αλλά, δηλαδή, λέτε όμως ότι οι συνθήκες επιβάλλουν και θυσίες. Ναι, νομίζω οι θυσίες υπάρχουν ήδη. Δηλαδή όλοι αυτοί οι οποίοι χάσανε τα έσοδά τους στον τουριστικό τομέα, στις υπηρεσίες το καλοκαίρι, θα περάσουν εξαιρετικά δύσκολο φθινόπωρο και χειμώνα. Κρατώ από τον κύριο Κίρτσο αυτό που είπε και το θεωρώ σημαντικό. Ναι, ότι δεν αποκλείει το θερμό επεισόδιο. Και είμαστε... δεύτερον, ότι είμαστε μόνοι. Κύριε Κίρτσο, νομίζω ότι ήταν σημαντικό αυτό που είπατε. Ότι... Μόνοι στρατιωτικά. Στρατιωτικά σας ρώτησα. Αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό, αν θέλετε. Και το άλλο, και... για τις θυσίες. Ότι έρχονται θυσίες. Και να πάμε στον κύριο Αλεξιάδη, που είναι ο καθήλυνα αρμόδιος να απαντήσει, νομίζω, και από τον ΣΥΡΙΖΑ γι' αυτό. Και αν συμφωνείτε, κύριε Αλεξιάδη, με τα όσα ακούγονται για τις συζητήσεις για τα εξοπλιστικά. Και αν βλέπετε πίσω από αυτό ένα παιχνίδι για ενδεχόμενες περικοπές που θα έρθουν. Όπως έχουμε πει με σαφήνεια και θα έρθω αμέσως στα οικονομικά, τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, ιδιαίτερα σε εθνικά κρίσιμες στιγμές, δεν είναι τα θέματα τα οποία πρέπει να προτάσουμε στο πολιτικό ή στον αντιπεριληπτικό μας λόγο. Εμείς δεν θα αντιγράψουμε τη Νέα Δημοκρατία με τις εξαλωσύνες της περίοδο της συμφωνίας των Πρεσπών. Παρ' όλα αυτά θα καταθέσουμε την εκ του συντάγματος προβλεπόμενη κριτική μας. Σε ό,τι αφορά τα συγκεκριμένα που ακούστηκαν, πολύ καλά κάνει και τα λέει ο κύριος Κίρτσος και χαίρομαι πάρα πολύ που είναι στους συνομιλητές σήμερα ο κύριος Κίρτσος και λόγω της ημέρας βεβαίως και ο κύριος Καστανίδης. Χαίρομαι που είναι ο κύριος Κίρτσος διότι τα έχει πει από τον Απρίλιο. Από τον Απρίλιο έχει προβλέψει και έπεσε μέσα παρά το ότι τότε από την κυβέρνηση το διαψεύδαν ότι έρχονται μειώσεις μισθών και συντάξεων. Σήμερα το λέει με σαφήνεια, έρχονται θυσίες. Διότι η κυβέρνηση δεν είπε για μειώσεις μισθών και συντάξεων όμως, είπε για θυσίες. Θυσίες στον ιδιωτικό τομέα. Το 2020 ο κύριος Κίρτσος με δηλώσεις του είχε πει ότι έρχονται μειώσεις μισθών και συντάξεων. Και τότε από την κυβέρνηση βγήκαν να το διαψεύσουν. Βεβαίως διαψεύστηκαν οι ίδιοι. Διότι και τα όσα λέει ο κύριος Πατέλης, και τα όσα λέει η έκθεση Πισαρίδη, και τα όσα προσπάθησε να κάνει ο κύριος Μπρούτσης, είναι σαφέστατο ότι οδηγούν σε μειώσεις μισθών και συντάξεων. Και προσέξτε τη μεγάλη αντίφαση. Η κυβέρνηση επιλέγει να προχωρήσει σε πολιτικές λιτότητες και να μας επαναφέρει σε μνημόνια κορονοϊού την ίδια στιγμή που με πληθώρα νομοθετικών παρεμβάσεων εδώ και ένα χρόνο σε μεγάλα και πολύ μεγάλα εισοδήματα ή σε μεγάλες και διαπλεκόμενες επιχειρήσεις προχωρεί σε ελάφρυνσή τους. Και χαίρομαι που είναι εδώ για να μην αδικήσω και τον κύριο Καστανίδη λόγω της ημέρας, διότι πρέπει να θυμηθούμε το βασικό σύνθημα του ΠΑΣΟΚ «Ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά», διότι δυστυχώς αυτό το χρόνο μέσα στη Βουλή είδαμε αρκετές φορές το κοινάλ, δυστυχώς κατά τη γνώμη μου, να ταυτίζεται κοινοβουλευτικά με τη Νέα Δημοκρατία, ειδικά με αυτή τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Καστανίδη, τι λέτε? Θα μου επιτρέψετε, κύριε Παυλόπουλε, κυρία Κουτροκόη, να ξεκινήσω από τα πιο σημαντικά για να πάω στα λιγότερο σοβαρά. Πρώτα απ' όλα, σε ό,τι αφορά το εθνικό μας θέμα. Θα ήθελα να συμμεριστώ την εφρόσινη διάθεση σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε η κυβέρνηση τα ελληνοτουρκικά του κυρίου Κίρτσου. Δεν μπορώ. Νομίζω ότι έγιναν λανθασμένες κινήσεις σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της κρίσης στο Αιγαίο. Θυμίζω δηλώσεις πολιτικών και στρατιωτικών παραγόντων ότι αν τολμήσει Τούρκος να πατήσει εθνικό έδαφος, έδαφος δηλαδή εθνικής κυριαρχίας ή κυριαρχικών δικαιωμάτων, θα τους κάψουμε. Θυμίζω την παρέτηση του κυρίου Διακόπουλου, ο οποίος αποκάλυψε ότι τελικά έχουν γίνει έρευνες, να μην ξεγελιόμαστε, είπε, στο Αιγαίο από το Ορούς Ρέις. Και τελικά παρατηρούμε, ενάντια στο πνεύμα του 1987, προτρέπω να σκεφτούμε, παρακολουθούμε παραβίαση χώρου στον οποίο μέσα ασκούνται κυριαρχικά μας δικαιώματα, παρακολουθούμε μια αμηχανία, την ίδια περίοδο που διπλωματικά οι κινήσεις δεν αποδίδουν, όχι με ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης και της Ελλάδας, δεν αποδίδουν λόγω των πολιτικών των ίσων αποστάσεων που ακολουθούν για λόγους ευνόητους οι ξένοι. Μίλησα για το πνεύμα του 87, διότι θυμίζω ότι όταν ο Ζαλ Συγγνώμη, κύριε Καστανίδη, για τη διακοπή. Ναι. Έπρεπε να έχουμε απαντήσει. Κατά την άποψή μου, ναι, υπήρχαν τρόποι, ναι.
Έπρεπε να έχουμε στρατιωτικά. Θέλω να σας θυμίσω, γιατί πάντοτε υπάρχει ένα αφελές ερώτημα. Δηλαδή, θα πηγαίναμε σε θερμό επεισόδιο. Όταν το 1987 ο Ζάλ αποφάσισε να βγάλει για έρευνες το σεισμίξ στο Αιγαίο, ο Παπανδρέου διέταξε, ο Ανδρέας Παπανδρέου, συνολική επιστράτευση με την δήλωση ότι θα πλήξει το πλοίο στην περίπτωση που βγει έξω. Ο Ζάλ αναγκάστηκε να αναδιπλωθεί, το ίδιο και η ευρωπαϊκή και η αμερικανική διπλωματία, και υπήρξε χωρίς να πέσει ούτε μία ντουφεκιά αποφασιστική νίκη της ελληνικής πλευράς. Αυτή την παρακαταθήκη την ξεχνούμε και σήμερα όλος περιέργος την ασκεί με διάφορες απειλές ο Ερντογάν. Είναι ίδιο το περιβάλλον. Δεύτερον, όμως, ναι, είναι ίδιο. Ίδιο είναι, ναι, ίδιο είναι. Είναι ίδιο. Μάλιστα με μία Τουρκία η οποία έχει πολύ περισσότερα προβλήματα από ό,τι είχε στο παρελθόν. Μήπως έχει. Θέλω να σας θυμίσω, κυρία Κουτροκόη. Λέτε ότι έπρεπε να έχουμε απαντήσει. Λέω ότι έπρεπε να έχουμε απαντήσει. Υπάρχουν πολλοί τρόποι, δεν είναι τεχνικά διαθέσιμος ο χώρος για να μιλήσουμε πώς και τι. Επαναλαμβάνω, και χωρίς να πέσει ούτε μία ντουφεκιά όπως συνέβη το 1987. Τώρα, θα μου επιτρέψετε να πω κάτι, γιατί καμιά φορά ακούω τον Πρωθυπουργό να κάνει δηλώσεις οι οποίες δεν είναι πάντοτε πλήρεις. Η χώρα μας έχει μια απλή θέση εδώ και χρόνια και πρέπει να την τηρήσουμε και τώρα. Δεν πρέπει να πάμε σε μία ρύθμιση των ελληνοτουρκικών διαφορών με επιδιαιτησία τρίτων. Βεβαίως πρέπει να υπάρξει διάλογος με την Τουρκία, αλλά υπό δύο πολύ σημαντικές προϋποθέσεις. Η μία είναι ότι η Τουρκία δεν προκαλεί, αυτό το λέμε όλοι. Μόνο έτσι μπορούμε να καθίσουμε στο τραπέζι του διαλόγου. Και δεύτερον, και το πιο σημαντικό, με την έναρξη πιθανού ελληνοτουρκικού διαλόγου, εκεί πάει ότι δεν θέλουμε επιδιαιτησία τρίτων, ναι, θα υπάρξει δήλωση της τουρκικής πλευράς ότι σε περίπτωση που δεν καταφέρουμε να συμφωνήσουμε σε όλα όσα αφορούν τον ορισμό των θαλασσίων ζωνών, αρμοδιότητα θα έχει το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, όπου θα προσφύγουμε με κοινό υποσχετικό. Το λέω αυτό γιατί την δεύτερη προϋπόθεση που αφορά την δέσμευση της Τουρκίας ότι θα αποδεχθεί την αρμοδιότητα του Δικαστηρίου της Χάγης, δεν την λέμε συνέχεια. Και αυτό πρέπει να υποθεί με κάθε τρόπο σε κάθε βήμα το οποίο θα κάνουμε. Μα δεν το αποδέχεται βέβαια η Τουρκία αυτό. Συμφωνώ. Δεν το αποδεχόταν και στο παρελθόν. Ναι. Άρα είναι σχεδόν ένα σενάριο απίθανο προς το παρόν. Δεν υπάρχει τίποτε που να είναι απίθανο στην πολιτική και στη διπλωματία. Προς το παρόν. Δεν υπάρχει τίποτε που να είναι απίθανο. Mm-hmm. Παραδείγματος χάρη, κυρία Κουτροκόη, στο παρελθόν φαινόταν ότι ήταν απίθανο να υπάρξει μια τετραμερή συμμαχία Ελλάδας, Ισραήλ, Αιγύπτου και Κύπρου. Ήτανε πιο κοντά οι θέσεις μας και η διπλωματική μας δραστηριότητα, και τώρα είναι σε άλλες περιοχές ή μάλλον σε άλλες χώρες ή μορφώματα της Μέσης Ανατολής. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά όμως, μετά το 2010 βλέπουμε μια στροφή σε μια τετραμερή η οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Λοιπόν, δεν υπάρχει τίποτε απίθανο στην πολιτική και στη διπλωματία. Μάλιστα. Το δεύτερο το οποίο θέλω να παρατηρήσω, και δεν αφορά τα εθνικά θέματα, αφορά πια αυτά που έρχονται μπροστά μας στο επίπεδο το κοινωνικο-οικονομικό. Εγώ δεν θέλω να πω αν η κυβέρνηση θα κάνει νέο μνημόνιο, αν θα κόψει μισθούς ή συντάξεις. Ξέρω όμως, κύριε Παυλόπουλε, και το λέω και στους συνομιλητές μου και κυρία Κουτροκόη, και νομίζω ότι το ξέρει και ο κύριος Κίτσος και ο κύριος Αλεξιάδης, ότι ο χειμώνας θα είναι εφιαλτικός. Το δεύτερο τρίμηνο ήδη θα έχουμε αναθεώρηση του ελλείμματος στο ύψος περίπου του 16%. Μιλώ για το δεύτερο τρίμηνο του 2020. Εκτιμώ ότι το 9,7 που δίνει ο σύμφεση η κυβέρνηση για, συνολικά για το 12μηνο θα είναι πολύ παραπάνω. Μπορεί να κινηθεί και στο 12% και στο 13%. Είναι ένα δραματικός εφιάλτης μια ύφεση της τάξης του 12-13%, ίσως και παραπάνω. Να υπολογίσουμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία δίδουν τα επαγγελματικά επιμελητήρια, 8 στους 10 επιχειρηματίες, μικρές επιχειρήσεις και μεσαίες, είναι έξω από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας. Και να υπολογίσουμε επίσης ότι σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδέσμου των Ελληνικών Επαγγελματικών Επιμελητηρίων, περίπου 6 στις 10 μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι έξω από κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο της κυβέρνησης. Υπολογίστε ότι τα προσωρινά στοιχεία της Ελστάτ κάνουν λόγο, τα προσωρινά, δεν έχουμε ακόμη οριστικά, για μια ενεργεία που θα ξαναγυρίσει στις πιο εφιαλτικές στιγμές της εφαρμογής των μνημονίων γύρω στο 24%. Και υπολογίζω ότι οι πρώτες εκταμιεύσεις από τα ποσά που αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την υποβολή των συγκεκριμένων προγραμμάτων από κάθε χώρα μέλης, οι πρώτες εκταμιεύσεις θα είναι το επόμενο καλοκαίρι. Άρα έχουμε να διανύσουμε έναν εφιαλτικό χειμώνα, ελπίζω να μην πέσουμε σε τέλεια καταιγίδα και με εθνική κρίση. Λοιπόν, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα και πρέπει να είναι πολύ έτοιμος ο ελληνικός λαός. Δεν ξέρω ποια θα είναι
η ικανότητα της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει αυτές τις συνθήκες, γιατί μέχρι τώρα επικοινωνιακά έπαιζε, αλλά πάντως να ετοιμαστούμε για πολύ δύσκολες συνθήκες. Σας ευχαριστούμε πολύ και τους τρεις. Θέλω να πω μια παρέμβαση. Ορίστε, κύριε Κίσο, μισή φράση, ελάτε. Ναι, ναι. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε ένα διαχωρισμό. Μνημόνιο δεν πρόκειται να υπάρξει, διότι έχουμε την εμπιστοσύνη των αγορών και των εταίρων. Αποδείχθηκε χθες που δανειστήκαμε με πολύ καλό επιτόκιο. Θα υπάρξει όμως πτώση εισοδήματος. Και η πτώση εισοδήματος αφορά κυρίως τους εκτός δημοσίου και όχι. Είναι πρώτα απ' όλα το εθνικό εισόδημα, κύριε Κίρτσο. Το ακριβώς, εθνικό εισόδημα θα έχει σοβαρή πτώση. Επομένως, δεν χρειάζεται να έχεις μνημόνιο για να πέσει το εισόδημα. Από τη στιγμή που πέφτει η οικονομία, πέφτει το εισόδημα κυρίως στον ιδιωτικό τομέα. Για ποιο λόγο, κύριε Κίρτσο, τότε μειώνετε φορολογικές υποχρεώσεις των πλουσίων? Για ποιο λόγο το κάνετε? Λοιπόν. Δεν νομίζω ότι μειώνουμε φορολογικές υποχρεώσεις των πλουσίων. Αντίθετα, θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καλύτερες σχέσεις με τους πλούσιους. Και μεγαλοπαράγοντες του αθλητισμού, για ποιο λόγο το κάνατε? Ποια συμφέροντα εξυπηρετούσατε? Όχι εσείς, η κυβέρνησή σας. Πάντως θα θυμηθείτε σύντομα το ΠΑΣΟΚ και ενδεχομένως να χρειαστεί να επιστρέψουμε, το λέω αυτό στα 46 του χρόνια, να χρειαστεί να επιστρέψουμε και στον τίτλο. Ενδεχομένως δεν θα αργήσει ούτε αυτό. Τώρα θα σας ρωτήσει κάποιος αν μιλάμε για το παλαιό και θα θυμηθούμε. Ή για το κίνημα αλλαγής. Κύριε Λεξιάδη, κύριε Καστανίδη, κύριε Κίρτσο, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.